Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Μάκης Δεστούνης και εσείς καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick GR. Το σημερινό βίντεο, όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, είναι αφιερωμένο σε μια προσπάθεια της SEGA εκείνη την εποχή να προσπαθήσει με την τεχνολογία του τότε, μέσα στη δεκαετία του 90, να βάλει στο σπίτι του καθενός ένα σύστημα VR για να μπορεί να έχει οποιοδήποτε μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Θα δούμε λοιπόν ποια εταιρεία προσπάθησε πρώτη να βάλει κάτι τέτοιο μέσα στα σπίτια μας. Και δεν είναι άλλη από τη SEGA. Η εταιρεία λοιπόν που προσπάθησε πρώτη να βάλει ένα φθηνό σύστημα εικονικής πραγματικότητας, για να νιώσεις δηλαδή όλη αυτή την εμπειρία, η πρώτη ήταν η SEGA. Και προσπάθησε να το κάνει αυτό μέσω του μηχανήματος του SEGA Mega Drive, το οποίο είχε πάρει, όπως γνωρίζετε αρκετοί, πάρα πολλές μόντες επάνω του, έτσι ώστε να μπορέσει το μηχάνημα να μείνει στη ζωή, όπως ήταν το 32X και το SEGA CD. Εκείνη την εποχή, φίλοι μου, ο μόνος τρόπος για να ζήσει κάποιος μια VR εμπειρία ήταν τα μηχανήματα, τα arcade μηχανήματα μάλλον, εν ονόματι Virtuality, τα οποία είχαν κάσκα κανονικά, όπως ακριβώς γνωρίζουμε τώρα από το PlayStation VR, από τα Oculus και τα HTC, συν το ότι είχε ένα κουβούκλιο στο οποίο έμπαινες μέσα για να ζήσεις όλη αυτή την εμπειρία. Στο εσωτερικό τους κιόλας είχαν και έναν υπολογιστή Amiga 3000, έναν ισχυρό υπολογιστή εκείνης της εποχής, για να μπορέσει να σηκώσει τα προγράμματα και τα παιχνίδια τα οποία θα σου έδιναν αυτή την εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει η SEGA, δηλαδή γιατί το να βάλεις ένα virtuality, ένα μηχάνημα, ένα arcade machine virtuality στο σπίτι σου, φαντάζεστε πως είναι αδύνατο, διότι εκτός ότι ήταν μεγάλος ο όγκος, έτσι, κόστιζε και $73.000. Οπότε η SEGA ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα, να βάλει στο σπίτι του καθενός μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας σε χαμηλή τιμή. Δηλαδή ήθελε να κοστίζει γύρω στα $200 με $300. Αυτό ήταν το project της. Πριν ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία για το τι προηγήθηκε και τι ακριβώς συνέβη εκείνη την εποχή του 90, να σας πω ότι η SEGA είχε πειραματιστεί πολύ νωρίτερα, το 87, με κάποια ειδικά γυαλιά που είχε βγάλει για το Master System, τα οποία ήταν συμβατά με 3 παιχνίδια, τα οποία κάνανε για αυτά τα γυαλιά. Δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα πράγμα το οποίο απλά σου έδειχνε 3D. Δεν ήταν VR ακριβώς, ήταν γυαλιά τα οποία ήταν συμβατά με 3 παιχνίδια και αυτό που έκανες ήταν να βλέπεις 3D τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Όπως ακριβώς δηλαδή βλέπεις τώρα αφορώντας τα απλά γυαλιά που έχουν οι τηλεοράσεις που σου δίνουν δώρο, ανοίγοντας την τηλεόρασή σου στο 3D mode και βλέποντας, έχοντας αυτό το βάθος, τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Αργότερα ήρθε και η Nintendo, όπως γνωρίζετε όλοι, με το Virtual Boy, το οποίο πήγε άπατο. Ο λόγος ήταν ότι φορώντας το σου προκαλούσε ναυτία, ζαλάδα κτλ. Στο οποίο project πάλι, δηλαδή όπως ακριβώς ήταν το Virtual Boy, σε τέτοια πατέντα είχε πειραματιστεί και η SEGA. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνέχεια το προσπαθούσε, το οποίο το ακύρωσε και αυτή λόγω των προβλημάτων που προκαλούσαν τα συγκεκριμένα γυαλιά. Κόκκινο μαύρο φόντο, ένα βάθος καλύτερο, δεν ήταν VR ακριβώς, 3D τεχνολογία ήταν και αυτό, το οποίο το ακύρωσε λόγω της ζαλάδας που σου προκαλούσε και της ναυτίας. There's a couple different VR products that we worked on. One of them, it was a subsidiary, I believe, of Boston Scientific. And it was a red LED that spun off of a mirror and created a 3D virtual world. We turned that down and Nintendo did it. And I think we were right in turning it down. Η SEGA βέβαια δεν ήθελε κάτι σε 3D, ήθελε κάτι που να είναι πραγματικό VR και το οποίο θα ήταν σε φθηνή τιμή, έτσι ώστε να μπορεί να μπει σε όλα τα σπίτια. Το θέμα είναι όμως ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνη της. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η SEGA προσέλαβε την IDEO, η οποία θα τη βοηθούσε στον σχεδιασμό της κάσκας, της οποίας ήθελε να βγάλει στο εμπόριο η SEGA εκείνη την εποχή. Η οποία IDEO εκείνη την εποχή ήταν διάσημη για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του ποντικού που χρησιμοποιούσαν τότε οι υπολογιστές της Apple. Αναλαμβάνοντας λοιπόν η IDEO τον σχεδιασμό του headset που ήθελε η SEGA, η τελική του μορφή ήταν κάπως έτσι. Πολύ κοντά, τέλος πάντων εμένα έτσι μου θυμίζει, με το κράνος του Robocop. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, αυτό που δεν μπορούσε να πετύχει ακριβώς η SEGA ήταν το κόστος, δηλαδή το να είναι φθηνό και να μπορεί να μπει στο οποιοδήποτε σπίτι. Διότι εκείνη τη φάση και εκείνη την εποχή οι αισθητήρες κίνησης οι οποίες θα ανείπνευαν το πώς κινείται το κεφάλι σου κτλ. Για να μπορείς και εσύ να βλέπεις ένα 3D περιβάλλον, ήταν πανάκριβη. Οπότε δεν μπορούσε να πετύχει αυτό που ήθελε 100%. Δηλαδή να έχεις μια εξαιρετική VR εμπειρία χαμηλού κόστους. Δηλαδή αυτό το πράγμα έπρεπε για να βγει έπρεπε να κοστίζει πολλά λεφτά έτσι ώστε να το αγοράσει κάποιος. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να μπει σε όλα τα σπίτια. Και για καλή της τύχη, εκεί έρχεται η Ono Sendai, η οποία ήταν και αυτή μια εταιρεία, μία από τις εταιρείες, η οποία πίστευε ότι μπορεί να συνυπάρξει το πάντρεμα των video games, της VR τεχνολογίας, σε χαμηλό κόστος όμως. Ήδη ένας από τους δημιουργούς της εταιρείας, ο Mark Pezet, είχε βρει τρόπο και άκρη, έτσι ώστε να γίνεται ο εντοπισμός της κίνησης με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι υπήρχε έξω στο εμπόριο από άλλους αισθητήρες κίνησης. Και εκεί που άλλοι αισθητήρες κίνησης, ας πούμε, κοστίζανε γύρω στα $50,000, αυτός είχε βγάλει άκρη και το κόστος έπεφτε στο $1. Οπότε σκέφτεστε τη διαφορά. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η Sendai σαν εταιρεία για τη SEGA ήταν μονόδρομος. Το 1992 λοιπόν η SEGA και η Ono Sendai συναντήθηκαν σε ένα meeting. Η SEGA είδε από κοντά ένα project της Ono Sendai και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Η SEGA έκλεισε συμβόλαιο με την Ono Sendai με την προϋπόθεση ότι θα βγάλει κάτι πιο εξελιγμένο για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στο δικό της project, και έτσι και έγινε. Η συμφωνία έκλεισε, τα συμβόλαια υπογραφτήκανε και ξεκίνησε λοιπόν και η SEGA να δίνει πνοή στο όραμά της, να φτιάξει δηλαδή ένα VR το οποίο θα μπει σε οποιοδήποτε σπίτι με χαμηλό κόστος, γιατί τώρα έφτανε την τιμή που ήθελε. Και ένα χρόνο αργότερα, το 1993, σε μια εκπομπή του MTV, εν ονόματι Consumer Electronics Show, παρουσιάστηκε επίσημα από τη SEGA σε αυτή την εκπομπή το headset το ίδιο, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, καθώς και 4 παιχνίδια, τα οποία παιχνίδια ήταν το Nuclear Rush, το Iron Hammer, το Matrix Runner και το Outlaw Racing, το οποίο μόνο αναφέρθηκε, καθώς δεν δείξανε τίποτα από gameplay, από πλάνα του παιχνιδιού κτλ. Και όπως όλα έδειχναν, η SEGA ήταν έτοιμη να κάνει το βήμα παραπέρα και να διαθέσει το προϊόν στα καταστήματα, όπως είχε αναφέρει και η ίδια και όπως είχε αφήσει να διαρρεύσει, κοντά στα Χριστούγεννα του 1993. Όσο πέρναγε όμως ο καιρός, δεν ακούγανε κανείς, δεν άκουγε για το πότε θα λανσαριστεί το headset, πότε θα βγει στην κυκλοφορία έτσι ώστε να μπορεί να το αγοράσει ο κόσμος και πότε θα γίνει η διάθεση του προϊόντος γενικότερα. Τελικά, κάθε άλλο φίλοι μου παρά διάθεση του προϊόντος έγινε, καθώς το 1994 βγήκε η ίδια η SEGA και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τελείως το project. Δεν θα βγει το προϊόν τελικά στα καταστήματα, με την δικαιολογία ότι είναι τόσο αληθοφανές τα γραφικά και η εμπειρία που δέχεται ένας παίκτης που κινδυνεύει να τραυματιστεί. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Βέβαια σε αυτό το σημείο όλοι ξέρουμε ότι διαφορετικοί λόγοι ήταν αυτοί που δεν βγήκε το VR headset στην κυκλοφορία του, καθώς όπως είπε και ο ίδιος ο Καλίνσκι, όποιος το είχε φορέσει και όποιος το είχε βάλει στο κεφάλι του να το δοκιμάσει, τον έπιανε ναυτία, χάσιμο, εμετή, τάση για εμετούς κτλ. Λόγω των έντονων λάμψεων και χρωμάτων που αναβόσβηθαν εσωτερικά της κάσκας. The problem though was that there were a lot of problems, but one of the problems was almost everybody got sick. Yeah, that's a big one. It caused severe motion sickness. And other people would get like severe headaches from it because of the way the lights are flickering inside the helmet. Mm-hmm. And so, you know, we went quite a ways with that and then ended up not doing it because we couldn't be making people sick. Και έτσι λοιπόν αυτή ήταν η λόγη για τους οποίους η SEGA δεν κυκλοφόρησε ποτέ αυτό το project, το SEGA VR δηλαδή. Μπορεί να μην πέτυχε, αλλά ήταν η πρώτη που έκανε εγχείρημα έτσι ώστε να κυκλοφορήσει κάτι σε φθηνή τιμή, στο οποίο θα μπορούσε να βάλει ο καθένας μέσα στο σπίτι του και να νιώσει μια εμπειρία VR. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Καλίνσκι, δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κάτι το οποίο θα έκανε τον κόσμο να αισθανθεί δυσάρεστα. Λοιπόν φίλοι μου, αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!